27 Γιώργο, 25. 25. Καλό τον Πρόεδρο του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο, να καταθέσει. Εμείς με τη συμμαχία μας στη συμπόρευση, οπότε... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021 γίνεται κάτω από το βάρος των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, καθώς και της εργασιακής απορρίθμισης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, η οποία έφερε στην επιφάνεια και τις χρόνιες παθογένειες της κυπριακής οικονομίας. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ τις είχαμε υποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν. Τονίζαμε την αναγκαιότητα οι προϋπολογισμοί να αλλάξουν φιλοσοφία. Να μην αποσκοπούν μόνο στην επίτευξη ποσοτικών στόχων μέσα από τη μονοσήμαντη διαχείριση του κατασκευαστικού, του τουριστικού τομέα και των υπηρεσιών. Τομείς οι οποίοι, όπως τονίζαμε, είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, επηρεάζονται από εξωγενείς και άρα μη ελεγχόμενους παράγοντες. Υποδεικνύαμε την ανάγκη συμπερίληψης μέτρων που θα προσέδιδαν στην κυπριακή οικονομία ποιοτική αναβάθμιση και μακροοικονομική σταθερότητα. Δυστυχώς, οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν επέδειξαν το ανάλογο ενδιαφέρον. Στον τουριστικό τομέα εξακολουθεί να απουσιάζει η ανάπτυξη ποιοτικών μορφών, όπως ο ιατρικός, ο συνεδριακός, ο αθλητικός. Στον κατασκευαστικό τομέα επαναλήφθηκε το φαινόμενο της υπερθέρμανσης. Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος πολιτογραφήσεων, οι κυβερνήσεις προχώρησαν στην παραχώρηση προνομιακών παρεκκλήσεων για οικιστικές αναπτύξεις. Επιστέγασμα αυτής της πολιτικής είναι και το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων, που όχι μόνο επέφερε οικονομικές επιπτώσεις στην πατρίδα μας, αλλά την εξέθεσε διεθνώς, σε βαθμό που απόλυσε την αξιοπιστία της και πλήγηκε το κύρος της. Η πανδημία του κορονοϊού και το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων ουσιαστικά οδήγησαν σε απορρίθμιση την οικονομία με συνεπακόλουθο τις επιπτώσεις που βιώνει σήμερα ο πολίτης. Δεν αναμέναμε και δεν προσδοκούσαμε ριζικές αλλαγές στη βάση των υποδείξεων και των προτάσεών μας. Όμως οι εμπειρίες του παρελθόντος θα έπρεπε να προβληματίσουν τους εκάστοτε κυβερνώντες και σταδιακά να λάμβαναν μέτρα, ώστε η κυπριακή οικονομία να επεκταθεί και σε νέους καινοτόμους και υψηλής τεχνολογίας τομείς. Να ετοιμαστούν προγράμματα και να γίνουν επενδύσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομείας της οικονομίας. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, πέραν από την απορρόφηση κεφαλαίων από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό της πατρίδας μας με ταυτόχρονη μείωση της μετανάστευσης που παρατηρείται κυρίως στους νέους επιστήμονες. Σημαντικός παράγοντας στην ποιοτική ανάπτυξη της οικονομίας είναι και η ανθρωποκεντρική μορφή που πρέπει να χαρακτηρίζει την πολιτική του κράτους. Οι πόροι πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν ομοιόμορφη κατανομή στους πολίτες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, για να μειωθεί η φτωχοποίηση ομάδων του πληθυσμού και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Η οικονομία έχει αξία όταν συνδέεται με τους ανθρώπους, το βιωτικό τους επίπεδο, την προστασία τους από τους κινδύνους οικονομικής φύσης που ελοχεύουν και οικοδομεί συνθήκες κοινωνικής προστασίας. Η πραγματική οικονομία δεν πρέπει να είναι μόνο ποσοτική, πρέπει να είναι και ποιοτική, να προσδιορίζεται σε σταθερό και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παραπάνω είναι και ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος παρουσιάζει σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών. Αυτή επιτείνεται ακόμα περισσότερο λόγω της κρατικής γραμμής, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις του να είναι μικρότερες των δυνατοτήτων του. Δυστυχώς, για ακόμα είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλάβουμε τις ίδιες ή σχεδόν τις ίδιες παρατηρήσεις αναφορικά με τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμα μια χρονιά αυτός παρουσιάζει τα ίδια ή περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτό που δυστυχώς δεν έγινε αντιληπτό είναι πως οι κρίσεις δεν είναι επιπτώσεις, προσφέρουν και ευκαιρίες για ουσιαστικές αλλαγές και νέες αναπτύξεις. Όπως για παράδειγμα η μείωση της δημοκρατίας και η αύξηση της παραγωγικότητας της δημόσιας υπηρεσίας με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και νέων τεχνολογίων, η περιφερειακή ένωση υπηρεσιών και η απλοποίηση διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη, η εκπόνηση σχεδίου, την ανέγερση νέων σύγχρονων λειτουργικών και μειωμένης περιβαλλοντικής επιβάρησης κτηρίων για να στεγαστούν υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες. Δεν δικαιολογείται το κράτος να ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο για να στεγάσει σε ακατάλληλα υποστατικά τις κρατικές υπηρεσίες.
η αποφυγή υποβάθμισης της οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης και η παραμονή της σε επενδυτική βαθμίδα είναι θετική εξέλιξη. Όμως την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί και η χαλάρωση των δημοσιονομικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι σχεδιασμοί που θα γίνουν να οδηγούν σε ουσιαστική και όχι επίπλαστη βελτίωση της πραγματικής οικονομίας και η όποια βελτίωση των αριθμών να αντανακλά και σε βελτίωση του επίπεδου, του βιωτικού επίπεδου του λαού, κυρίως των μικρομεσαίων στρωμάτων. Η ΕΔΕΚ με σοβαρότητα και επικοδομητική συνέργεια από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της πανδημίας στην πατρίδα μας κατέθεσε στην κυβέρνηση σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα, το ιατρικό, το οικονομικό, το κοινωνικό, το εργασιακό. Για ακόμα μια χρονιά θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο προϋπολογισμός είναι κατά βάση διαχειριστικός και όχι αναπτυξιακός. Οι αναπτυξιακές δαπάνες καλύπτουν έναν πολύ μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού. Για ακόμα μια χρονιά απουσιάζουν τα αναπτυξιακά έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα οποία εξασφαλίζουν μελλοντικά έσοδα στο κράτος για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει νέα έργα. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή και δυσπραγίες, είναι σημαντικό μια αποφασιστική κίνητρο για είσοδο χρημάτων στην πραγματική οικονομία, να μειώνεται η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία και να αυξάνεται η ρευστότητα του κράτους. Η ΕΔΕΚ κατάθεσε στην κυβέρνηση σειρά μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως μείωση των συναλλαγών φορολογίας, παραχώρηση κινήτρων για έγκαιρη αποπληρωμή οφειλών προς το κράτος, κινήτρα για επενδύσεις στην άδεση υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα, πολεμική αμνηστία για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες στη βάση τετραγωνικών μέτρων, παρακάμψοντας τις γραφειοκρατίες που υπάρχουν, προκήρυξη ενός νέου εσωτερικού κρατικού ομολόγου με διαβάθμιση χρόνου και επιτοκίου και σε περίπτωση μη διάθεσης και αντικάλυψη εσωτερικών αναγκών, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να αποπληρώσουν άλλα δάνεια τα οποία έχει το κράτος με ψηλότερο επιτόκιο. Παρά τις συνεχείς εξαγγελίες, δεν παρατηρήθηκε μείωση της φοροδιαφυγής. Αντίθετα, με ευθύνη και της Βουλής, ανοίχθηκαν δύο δι αύξησης της. Οι ανίσπρακτοι φόροι ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια, ενώ η δυσλειτουργία του τμήματος φορολογίας είναι εμφανής. Η μεγάλη καθυστέρηση στην επιβεβαίωση των φορολογικών δηλώσεων οδηγεί αναπόφευκτα και σε απώλεια εισοδημάτων. Επιπρόσθετα, δεν έχει προχωρήσει η λήψη μέτρων για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών στους πολίτες, ώστε σταδιακά να μειωθεί το οικονομικό χάσμα ανάμεσα στα χαμηλά και τα υψηλά εισοδήματα. Αντίθετα, το οικονομικό χάσμα αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Η μεσαία τάξη παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση και ο κίνδυνος αποσύνθεσης της κοινωνικής συνοχής είναι ορατός. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά την κατανομή του εθνικού εισοδήματος. Το 24% περίπου του πληθυσμού βρίσκεται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται καθυλωμένοι σε χαμηλά επίπεδα, ενώ στην επία της πανδημίας η Κύπρος βρίσκεται στην τρίτη θέση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απώλεια εισοδήματος λόγω απασχόλησης. Συγκεκριμένα, η οικονομική ανισότητα σε αυτό το θέμα είναι εμφανής. Τα χαμηλά εισοδήματα απόλυσαν 10,8% των εσόδων τους, τα μεσαία το 8% και τα υψηλά το 6,1%. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βρίσκεται στην τελευταία θέση των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα βρίσκεται στο 75% του μέσου όρου του αντίστοιχου της Ευρωζώνης. Έχει δε η Κύπρος τον ψηλότερο ιδιωτικό δανεισμό και το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το δε δημόσιο χρέος παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Οι έκτακτες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία αύξησαν το ποσοστό του στα 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ και επί του ΑΕΠ στο 114,8%. Η ΕΔΕΚ, ως ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα, θέτει την κοινωνική πολιτική στην προτεραιότητα των δράσεών της στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης και συνιστά ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης του προϋπολογισμού. Δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι υπήρξαν αποφάσεις από πλευράς κυβέρνησης προς την αρθήν κατεύθυνση στη βάση προτάσεων που η ΕΔΕΚ εδώ και καιρόν έχει καταθέσει. Όπως η εξαγγελία καθιέρωσης κατώτατης σύνταξης, η επέκταση της άδειας μητρότητας, η παραχώρηση γονικής άδειας, η σύνταξη χειρίας για άντρες, η πρόορη σύνταξη σε άτομα που πάσχουν από μεσογειακή ανημία, η στήριξη σε κάποιο βαθμό αυτοτελώς εργαζομένων και επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, αλλά και η πρόσφατη ανακοίνωση του Προγράμματος Στεγαστικής Πολιτικής,
όπου περιλαμβάνει αρκετές από τις προτάσεις που ΕΔΕ κατέθεσε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης το 2018. Παρά τις ανωτέρω προτάσεις, δεν υπάρχει όμως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, το οποίο να στηρίζει αποτελεσματικά τις ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικής φύσης. Δεν υπάρχουν προτάσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκέντρωσης της κοινωνικής λειτουργούς της γειτονιάς σε μια περίοδο έξαρσης της ενδοοικογενειακής βίας, τη σύσταση υπηρεσίας στήριξης γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, τη λειτουργία ξενών φιλοξενίας αστέγων μέχρι την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, την προστασία των πολιτών από τις αυθαίρετες εκπίσεις των τραπεζιτών, τη θεσμοθέτηση βρεφονηπιακών σταθμών στις μεγάλες επιχειρήσεις για φύλαξη των παιδιών των εργαζόμενων μητέρων ή την επιχορήγηση για τη φύλαξη σε αντίστοιχους ιδιωτικούς σταθμούς. Τέλος, απουσιάζουν προτάσεις οι οποίες να θέτουν σε στέρεες βάσεις την ουσιαστική αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, ενός από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και εθνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Όσον αφορά την ανεργία, τα πρόσθετα στοιχεία καταγράφουν ανωδική τάση για το 2020, η οποία ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά το 2021 λόγω της κρίσης στον κατασκευαστικό και τον τουριστικό ξενοδοχειακό τομέα, και αυτό ως συνέπεια της μορφής της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της απροσδιόριστης εξέλιξης της πανδημίας. Όμως για ακόμα χρονιά η εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας δεν είναι αντικειμενική. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται 27 και πλέον χιλιάδες νέοι επιστήμονες οι οποίοι παρέμειναν στο εξωτερικό μετά τις σπουδές τους. Όσοι απολύθηκαν από τον τραπεζικό, τον μη κρατικό ή τον ιδιωτικό τομέα και είναι ηλικία άνω των 55 χρόνων και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο κατάλογο ανέργων. Οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, οι εποχιακοί άνεργοι της ξενοδοχειακής βιομηχανίας λόγω της αναστολής των εργασιών. Εάν μάλιστα σε αυτούς προστεθούν και οι υποαπασχολούμενοι, οι οποίοι ανέρχονται στο 14% του ενεργού εργατικού δυναμικού, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Ο τραπεζικός τομέας έχει καταστεί αχίλλειος πτέρνα της οικονομίας, αλλά και η πηγή μεστοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων. Σήμερα, με διάφορα προσχήματα, αξιοποιεί τις αναδιαρθρώσεις δανείων και λειτουργεί αυταρχικά σε βάρος των πολιτών, εκμεταλλευόμενος δυστυχώς τα ισχυρά όπλα που του παραχώρησε η πλειοψηφία της Βουλής σχετικά με τις εκποιήσεις ακινήτων, αλλά και την αποστέρηση από τους πολίτες του δικαιώματος όταν διαφωνούν με τις υποχρεώσεις των τραπεζών να προσφεύγουν σε ένδυκα μέσα και να αναστέλλεται η εκποίηση μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου. Δείγματα αυτής της πολιτικής και της αυθαιρεσίας των τραπεζών είναι τα κολλήματα που προβάλλουν για την αναδιάρθρωση των δανείων, καθώς και για την παραχώρηση νέων δανείων σε αυτοτελώς εργαζόμενους και μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αυξημένες χρεώσεις στις οποίες υποβάλλουν τους δανειολήπτες, η μεγάλη μείωση της αξίας των ενυπόθηκων ακινήτων, ώστε τα δάνεια να καθίστανται μη εξυπηρετούμενα και να οδηγούνται σε εκποίηση, οι εκποιήσεις ακινήτων, ακόμα και της πρώτης κατοικίας, οι παρεμβάσεις για την αναστολή ή και ματίωση λήψης μέτρων προστασίας των πολιτών, ακόμα και από τη Βουλή, η πώληση δανείων σε εταιρείες διαχείρισης σε χαμηλή τιμή, αλλά την ίδια στιγμή να αρνούνται οι τράπεζες την πώληση των δανείων στους δανειολήπτες σε υψηλότερη τιμή, ώστε να μην χρειάζονται ούτε ανακεφαλαιοποίηση. Για όλα αυτά όμως, υπεύθυνοι δεν είναι οι πολίτες. Υπεύθυνοι είναι και τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που ανέχθηκαν και σε πολλές περιπτώσεις υπέθαλψαν αυτά τα φαινόμενα και οδήγησαν την πατρίδα μας στην οικονομική κρίση του 2012-2013. Για ακόμα ένα χρόνο δεν έχουμε διαπιστώσει οποιαδήποτε σοβαρή πρωτοβουλία για μερική στήριξη των κουρεμένων καταθετών, των εξαπατημένων κατόχων αξιογράφων, αν και σε αυτή την περίπτωση υπήρχε συγκεκριμένος μνημονιακός όρος, ο οποίος δεν ήρθε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδημία του κορονοϊού, αλλά και η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ, αποκάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες του δημόσιου τομέα υγείας, καθώς και τον λαθασμένο τρόπο υλοποίησης της σχετικής νομοθεσίας, με ευθύνη τόσο του Υπουργείου, του ΟΑΗ, του ΟΚΙΠΗ, αλλά και όσων πρόσφεραν άμεσα ή έμμεσα πολιτική στήριξη. Η παραβίαση της νομοθεσίας είναι εμφανής και προκλητική. Συγκεκριμένα, ενώ η νομοθεσία προνοεί ότι η έναρξη της εφαρμογής της δεύτερης φάσης έπρεπε να γίνει την 1η Ιουνίου του 2020, αρκετές από τις υπηρεσίες δόθηκαν στους δικαιούχους με καθυστέρηση 6 μηνών, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες κατέβαλαν τις εισφορές τους. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχουν ενταχθεί κάποια από αυτά στο ΓΕΣΥ
και εντός και εκτός του ηγεσί, ενώ η νομοθεσία δεν το επιτρέπει. Την ίδια στιγμή έχουν καθοριστεί διαφορετικές αμοιβές ανάλογα με το νοσηλευτήριο και το εργαστήριο, με αποτέλεσμα η ίδια ιατρική πράξη σε ένα νοσηλευτήριο να αμείβεται με 1.000 ευρώ, σε ένα άλλο με 1.300, σε ένα άλλο με 1.500. Και αυτόν ακριβώς δίνει τη δυνατότητα μιας άνησης αντιμετώπισης για το ίδιο ζήτημα. Επίσης, έχουμε διαπιστώσει ότι γιατροί οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο ΓΕΣΥ αμείβονται από το ΓΕΣΥ διαμέσου των νοσηλευτηρίων στα οποία εργάζονται. Απαράδεκτο και παράνομο. Το σύστημα είναι πολύ καλά γνωστό ότι είναι μόνο ασφαλιστικό. Όμως με τα συμβόλαια τα οποία υπέγραψε ο ΑΗ και τη συμφωνή νόμη και του Υπουργείου, δυστυχώς εισάγεται από την πίσω πόρτα το πολυασφαλιστικό σύστημα προς όφελος των ασφαλιστικών υπηρεσιών και σε βάρος του ΓΕΣΥ. Ο τρόπος εφαρμογής της δεύτερης φάσης, στην ουσία, στερεί από τους ασθενείς το δικαίωμα για ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου, που είναι η βασική αρχή στήρησης του ΓΕΣΥ. Ειδικά στην επαρχία Λεμεσού, οι ειδικοί γιατροί σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ενδονοσοκομιακή ιατρική. Αυτό μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το επίπεδο της προσφερόμενης περίθαλψης που θα έπρεπε να απολαμβάνουν οι ασθενείς. Οι καταχρήσεις σε εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις επέφεραν ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση των οικονομικών του ΓΕΣΥ. Για πρώτη φορά παρατηρούνται ελλείψεις και σε φάρμακα πρώτης ανάγκης. Αναφορικά με τα δημόσια νοσηλευτήρια και τον ΟΚΙΠΗ, από τον Ιούνιο του 2017 που ψηφίστηκε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα, νομοσχέδιο, καθώς επίσης και 3 χρόνια μετά από το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν προηγήθηκε η σωστή αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Η υποστελέχωση ιατρικών προσωπικών εξακολουθεί να υπάρχει. Αναλώσιμα παρουσιάζουν ελλείψεις. Δεν υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός. Δεν προχώρησε καμία μελέτη για την δημιουργία νέων κλινικών που να μπορούν να καλύψουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ολόκληρη την Κυπριακή Επικράτεια προς όφερος των πολιτών. Ακόμα δεν έχει καταστεί δυνατή η κοστολόγηση των υπηρεσιών που ο ΚΙΠΗ προσφέρει στο ΓΕΣΥ. Άρα οι απώλειες εσόδων είναι τεράστιες και την ίδια στιγμή ο φορολογούμενος πολίτης, πέραν από τις εισφορές του, καλείται να καλύψει ελλείμματα των δημοσίων νοσηλευτηρίων που για φέτος να ξεπεράσουν τα 250 εκατομμύρια. Τέλος, ως ΕΔΕΚ, εδώ και μήνες ζητούμε να ενημερωθούμε από το Υπουργείο και τις αρμόδιες αρχές για τις αδειοδοτημένες εταιρείες εισαγωγής στο διαγνωστικό τεστ για τον κορονοϊό, καθώς και το πραγματικό κόστος, και δεν λαμβάνουμε καμιά απάντηση. Να υπενθυμίσω ότι ξεκινήσαμε με τα 160 ευρώ, πήγαμε στα 120, στα 110, στα 90, στα 65, σήμερα στα 55. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει ή δεν υπάρχει εσχροκέρδεια? Ποιους θέλει το Υπουργείο να καλύψει? Ποιους προστατεύει και γιατί δεν προστατεύει τους πολίτες από μια εσχροκέρδεια όπως αυτή που παρουσιάζεται με τα διαγνωστικά τεστ? Οι συνοχιζόμενες πειρατικές ενέργειες, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Τουρκίας, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας, επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα προς την ορθή κατεύθυνση, εντούτοις δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε επανάπαυση. Αντίθετα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο στρατηγικός ρόλος της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Να ενεργοποιηθεί αναβαθμισμένα το δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Περαιτέρω αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς και περαιτέρω μείωση της φυγοστρατείας. Αξιοποίηση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με τις χώρες της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των τριμερών ή τετραμερών συνεργασιών. Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Κύπρου σε μεγάλες πολιτικές της Ένωσης. Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει μέχρι σήμερα και έχουμε εγγράψει και στη Βουλή για συζήτηση, τα έσοδα από την εισφορά για την άμυνα θα πρέπει να αξιοποιούνται αποκλειστικά για την περαιτέρω ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας, για την απόκτηση νέων σύγχρονων υψηλής τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας οπλικών συστημάτων. Όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να ανεχτώ την πρόκληση που δέχτηκα προηγουμένως. Είναι εκπληκτικό να υπερασπίζονται την Εθνική Φρουρά, το αξιόμαχο και την επιχειρησιακή της ικανότητα αυτοί που συνειδητά δεν υπηρέτησαν την πατρίδα τους.
Εύκολη υπόθεση ο ανέξοδος πατριωτισμός. Κλείνοντας την ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2021, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο εθνικό μας πρόβλημα. Σε μια περίοδο ασύμμετρων απειλών, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, της τρίτης εισβολής του Ατσίλα στη θαλάσσια περιοχή της ΑΟΣ, της έναρξης επικισμού της αμοχώς του, βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας πρωτοβουλίας από τον Γενικό Γραμματεία του ΟΗΕ για διερεύνηση των προθέσεων, αλλά και των προϋποθέσεων για επανέναρξη ενός νέου γύρου συνομιλιών. Μια πρωτοβουλία η οποία επικεντρώνεται στη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης με βάση διαπραγμάτευση στο πλαίσιο των 6 σημείων που κατέθεσε προφορικά, παρακαλώ, ο Γενικός Γραμματέας στο δείπνο της 30ης Ιουνίου του 2017 στο Κράντς Μοντάνα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα της Κύπρου, υπήρχε διχογνωμία αν είναι αυτόν της 30ης ή αυτόν της 4ης Ιουλίου. Και όμως αυτό θέλουμε να είναι βάση συνομιλιών. Και την ίδια στιγμή να υπάρχει και ο κίνδυνος για να υπάρξει μια ενδιάμεση στρατηγική συμφωνία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συσσωρευμένη εμπειρία από το παρελθόν θα έπρεπε να μας κάνει πιο σοφούς, τόσο για την δεχθούμε, όσο και για την βάση των συνομιλιών. Εδώ και 4 δεκαετίες ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Όχι μόνο δεν οδήγησε σε λύση, αλλά αντίθετα οδήγησε το Κυπριακό σε εκτροχιασμό. Το μετέτρεψε από θέμα εισβολής, κατοχής και εθνοκάθαρσης σε θέμα διακοινωτικής διευθέτησης. Η ενδεχόμενη ένταξη ΔΕ και του ενεργειακού ως μέρους της διαπραγμάτευσης θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο την ουσία του προβλήματος και θα το μετατρέψει σε θέμα ενεργειακής διευθέτησης. Βοήθησε την Τουρκία να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά κέρδη, όπως την παρανομή τουρκικών στρατευμάτων και μετά τη λύση, διατήρηση απροσδιόριστης μορφής εγγύσεων, την εκπεριτροπή προεδρία, την αριθμητική εξίσωση στα θεσμικά όργανα του κράτους, τη θετική ψήφο, την νομιμοποίηση των επίκων, την απόδοση στους έπικους χρήστες δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί των περιουσιών που παράνομα κατέχουν, την εγγυημένη πλειοψηφία ιδιοκτησίας γης και πληθυσμού, την αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος και των υποβιβασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κοινότητα, την αναγνώριση του εκπροσώπου της κατοχής ως ισότιμου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ουσία, μέσα από την πολιτική ισότητα, η Τουρκία απέκτησε το δικαίωμα να διεκδικεί λύση της συνομοσπονδίας. Στο Κράντς Μοντάνα, ενώ οι συνομιλίες κατάρρευσαν λόγω της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, ο Γενικός Γραμματέας πίστωσε την Τουρκία με επικοδομητική στάση και χρέωσε στην πλευρά μας το 50% της αποτυχίας. Τέλος, η όλη διαδικασία αξιοποιείται και από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για την πειρατική πολιτική που ακολουθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, για να μην επηρεαστούν τα δικά τους συμφέροντα λόγω των εμπορικών και των οικονομικών τους σχέσεων. Στην ουσία όμως αυτή η λογική, όπως επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, οδηγεί είτε στην σημερινή κατάσταση και στην νομιμοποίηση της διχοτόμησης, είτε στην νομιμοποίηση της διχοτόμησης με την αποδοχή της λύσης της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Αντί αυτή η εξέλιξη να οδηγήσει σε αφύπνιση και αλλαγή τακτικής, κάποιοι επιμένουν στη συνέχιση του διαλόγου από εκεί που έμεινε στο Κράντς Μοντάνα, έχοντας την ψευδέστηση ότι αυτήν τη φορά θα έχουμε λύση. Θέσαμε πολλές φορές το ερώτημα, αλλά απάντηση ποτέ δεν πήραμε. Στα 44 χρόνια συνομιλιών, ποιες παραχωρήσεις έκανε η τουρκική πλευρά για να σμικριθούν οι διαφορές και να πλησιάσουμε σε λύση? Από το 1988 κυβερνούν σχεδόν αδιάλειπτα υποστηριχτές της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Γιατί δεν έλυσαν το Κυπριακό? Το 2004 το σχέδιο Νανάν ήταν διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Γιατί το καταψήφισε ο λαός? Σήμερα, όσοι παραμένουμε πιστοί στην τιμιγορία του λαού, κατηγορούμαστε ότι δεν θέλουμε λύση. Τη λύση όμως, ποιοι την ματέωσαν? Αρκετοί από αυτούς που την ματέωσαν είναι και υποστηριχτές της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Γιατί καταψήφισαν το σχέδιο Νανάν? Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Για την ΕΔΕΚ δεν υπάρχουν διλήμματα. Πρέπει να επιδιώξουμε την επαραφωνά του Κυπριακού στη διεθνή του βάση ως προβλήματος εισβολής και κατοχής. Τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τον Κυπριακό, όπως προνοεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΟΕΕ της 13ης Μαΐου του 1983 και όχι άτυπη ή τυπική πενταμερής. Από τη στιγμή που επικαλούμαστε τα ψηφίσματα του Οργανισμού ΟΕΕ, θα επικαλούμαστε το σύνολο των ψηφισμάτων και όχι μόνο τη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα συζήτησης οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΟΕΕ,
όπως αυτές πηγάζουν και από ψηφίσματα και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Όπως είναι ο τερματισμός της κατοχής, η άμεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, η επιστροφή των προσφύγων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε συνθήκες ασφάλειας, η αποχώρηση των επίκων, η άμεση επιστροφή της πόλης Αμοχώστου του στους νόμιμους κατοίκους της υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σήμερα οφείλουμε, όσοι πραγματικά νοιαζόμαστε για το μέλλον της πατρίδας μας, να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και να νομιμοποιήσουμε μια λύση νατοϊκής έμπνευσης, μια λύση για την υλοποίηση της οποίας υπήρξαν αλλεπάλληλες συνωμοσίες, οι οποίες κατέληξαν στο προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε τα τελεσμένα της εισβολής. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε η Κυπριακή Δημοκρατία να καταληθεί και να αντικατασταθεί από ένα συνεταιριστικό κράτος. Θα αγωνιστούμε για μια δημοκρατική λύση, η οποία να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες της ίσα δικαιώματα και ένα ασφαλές και ειρηνικό μέλλον, με πλήρη κατοχύρωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, χωρίς παρεκκλήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια. Και επειδή το χρονικό διάστημα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει πολύ της μόδας το θέμα των σκανδάλων, της κάθαρσης, της διαφάνειας και όλα τα υπόλοιπα. Και συμφωνούμε. Θα πρέπει να γίνει κάθαρση. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Γι' αυτό ζητούμε, ενώ σε δε και εδώ και τόσο καιρό, να ανοίξουν οι φάκελοι όλων των σκανδάλων της τελευταίας 20ετίας. Γιατί δεν ανοίγουν? Γιατί παραμένουν ερμητικά κλειστοί? Αλλά την ίδια στιγμή, όλοι εδώ που βρισκόμαστε, δεν προήλθαμε από παρθενογένεση. Έχουμε παρελθόν. Και θα ήθελα πραγματικά να μάθω, όταν από την πλευρά της ΕΔΕΚ αποκαλύπταμε στη Βουλή σκάνδαλα, όπως των Κυπριακών Αερογραμμών, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου της Λευκωσίας, του Ακτινοθεραπευτικού του Νοσοκομείου Λεμεσού, της προνομιακής διαγραφής δανείων από πολιτικά πρόσωπα και οργανώσεων συνδεδεμένων με κόμματα, για το τραπεζικό σκάνδαλο. Ποια ήταν η θέση όλων των υπολείπων? Πραγματικά, περιμένω να ακούσω. Συζητήθηκα σε επιτροπές της Βουλής. Κάποια από αυτά έφτασαν και στην Ολομέλεια της Βουλής. Ποια ήταν η θέση? Δεν την έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Άρα λοιπόν, το θέμα της διαφάνειας, της κάθαρσης και της αποκάλυψης των σκανδύλων, το σκανδάλο να μην είναι μόνο φραστική διατύπωση, να είναι και ουσία. Και προκαλώ αυτόν το σώμα να τοποθετηθούμε και ζητώ από τον Πρόεδρο της Βουλής να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να κατατεθούν στη Βουλή όλοι οι φάκελοι των συγκεκριμένων σκανδάλων και να αποκαλυφθούν στην Ολομέλεια. Το έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη. Γιατί δεν κατατίθενται? Γιατί αρνούνται να μας ενημερώσουν ποια ήταν η κατάληξη? Γιατί ακριβώς έγινε συγκάλυψη, σκόπιμη όχι? Γιατί αρκετοί από τους εμπλεκόμενους στη συνέχεια έτυχαν και ευνοϊκής μεταχείρισης, έτυχαν και αναβαθμίσεων? Θέλουμε να τα συγκαλύψουμε? Αν είναι λοιπόν όλα στη διαφάνεια, όλα στη διαφάνεια. Όχι στο παρασκήνιο συγκάλυψη, αλλά στο προσκήνιο ζητούμε διαφάνεια και κάθαρση. Όσον αφορά το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων, να υπενθυμίσω ότι από το 2016 ως ΕΔΕΚ είχαμε ζητήσει ενημέρωση. Δεν είχαμε την απαιτούμενη ενημέρωση, ούτε και την απαιτούμενη υποστήριξη. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε. Εμείς ζητούμε να υπάρχει πλήρης διερεύνηση ολόκληρου του προγράμματος από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του. Και εκεί και όπου διαπιστωθούν ότι υπάρχουν παρανομίες και παρατυπίες, να ονομαστούν υπεύθυνοι, να λογοδοτήσουν και να αποδοθούν και ευθύνες. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει κάθαρση. Μόνο έτσι μπορούμε να αποκαταστήσουμε στο λαό ενδεχομένως την αξιοπιστία μας, η οποία όχι αδίκως έχει πληγεί. Γιατί ακριβώς η συγκάλυψη δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Η συγκάλυψη ήταν φαινόμενο των τελευταίων τουλάχιστον 30-40 χρόνων. Όμως τα τελευταία 20 χρόνια πρέπει να πούμε ότι επήρεν ανησυχητικές διαστάσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, υπομονή λόγω των έκτακτων συνθηκών που υπάρχουν και η ελπίδα θα πρέπει να υπάρχει πάντα στην προσοχή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.